Και χάχο γιατί όλη αυτή την πασαρέλα την έκανα πρόβα με την Ιωσήφινα. Λέω, κοιτάξτε, θα βγω. Σαν να είμαι ο Κάμερον, το μοντέλο, τον Νάιτι, το αντρικό μοντέλο κτλ. Θέλω να δω πόσο το πέτυχα. Βέβαια, με την Ιωσήφινα συνοηθήκαμε για όλο αυτό, γιατί σήμερα δεν είναι η Ιωσήφινα μαζί μου. Σήμερα για πρώτη φορά μαζί μα είναι η Κέλλη Λεμπρόκ, η γυναικάρα με τα κόκκινα. Καλησπέρα και από μένα. Δεν είδα την πασαρέλα σου, για να σου πω. Τι να μου πεις, κορίτσι μου, βγήκες εσύ μετά, δεν θυμάται κανείς τίποτα τι έγινε πριν. Όταν βγαίνει η Ιωσήφινα δεν υπάρχει ούτε το rewind. Τίποτα. Σταμάτα. Κοκκινίζω. Φωτιά στα κόκκινα, γρήγορα. Πάμε. Άντε. Νόντα. Τι ονοματάρα αυτό, Νόντα. Μ' αρέσει. Θέλω λίγο χρόνο να συνέλθω κι εγώ, ε. Νόντα, πες μου τώρα με ειλικρίνεια. Είναι μια εύκολη δουλειά αυτή που κάνω εγώ. Όχι. Γιατί όλοι μου λένε, ξέρε, φίλε μου, λέει, και εμεί είχαμε ζόρικε δουλειέ. Εσύ σε έχουν εκεί στα όπα-όπα εκεί κάθε μέρα με τι μακιγιέρ σου, με το αυτό κτλ. Και λέω, παιδιά, έχετε δίκιο και ό,τι και δεν διαμαρτύρομαι. Μου αρέσει πολύ η δουλειά μου. Έτσι. Αλλά ρε φίλε, υπάρχουν και τεχνικέ δυσκολίε, αντικειμενικέ δηλαδή. Εργασιακό περιβάλλον τώρα με η Ιωσήφινα του Γκανάκη δίπλα σου με αυτό το κόκκινο φόρεμα. Αλήθεια τώρα, παίρνει. Σαν άντρα, ρε παιδί, πως άντρα. Μπορεί να συγκεντρωθεί στα λόγια σου. Και εγώ θέλω λίγο χρόνο να συνέλθω. Μπράβο. Έχει μία ώρα μπροστά σου για να συνέλθει και να κερδίσει. Καλώ όρισε, Νόντα Κωνσταντίνα. Και Ελένα, έχουμε κι άλλη γυναίκα με τα κόκκινα εδώ. Τι νόμιζε μόνο εσύ, θα βρει κόκκινα. Όχι, βέβαια. Εδώ. Ποιο θα τη γράφει ποιον. Το θέμα είναι ότι η Ιωσήφινα είναι μια τέτοια γυναίκα που ακόμα και οι γυναίκες τη βλέπουν με ανοιχτό το στόμα. Αυτό είναι το φοβερό πράγμα. Είναι αλήθεια, ναι, δεν περνάει παρατήρητη. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να το ξεχάσουμε όλο αυτό. Πείτε ότι δεν έγινε ποτέ. Πάω στη θέση μου για να παίξουμε μία λεξομαχία. Η Ιωσήφινα. Η κατηγορία είναι πρόσωπο. Θα μπορούσε να είναι όντως η Κέλλη Λεμπρόκ, η γυναικάρα με τα κόκκινα. Ή η Ελένη Φιλίνη, η γυναικάρα με τα πράσινα. Πάμε. Πανεύκολο, πανεύκολο πλέον, ο Νόντας πιο γρήγορος. Βασίλισσα Ελισάβετ. Βασίλισσα Ελισάβετ. Ναι, βεβαίως. Μακροβιότερη βασίλισσα ever. Και θα βάλει κι άλλες κάτω. Δηλαδή, φαντάσου ότι τα παιδιά της έχουν αρχίσει και γερνάνε και δεν θέλουν να γίνουν βασιλιάδες. Πάμε στα εγγόνια απευθείας. Λοιπόν, Βασίλισσα Ελισάβετ, έβγε, μπράβο, Νόντα, καλώς όρισες. Το όνομα του παππού, Νόντα. Βεβαίως, Επαμεινώντας. Επαμεινώντας, εντάξει. Προφανώς νομίζω ότι ο Νόντας μόνο από εκεί μπορεί να βγαίνει, από πουθενά αλλού. Κράτησε τον Νόντα που είναι έτσι και πιο. Πιο σύντομο. Και πιο σύντομο, πιο σύκτης, πιο οικοδομή, πιο Παπαμιχαήλ. Νόντα. Ξέρεις, πάει, έχει μια φάση. Είναι λίγο βαρύ. Εσύ είσαι βαρύς όμως. Έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι. Σε ποια θέματα είσαι βαρύς, δεν σηκώνεις, δηλαδή μίγα στο σπαθί σου. Ποια είναι τα θέματα για τα οποία δεν δέχεσαι τίποτα, δεν ακούω τίποτα, Νόντας, τέλος. Υπάρχουν τέτοια θέματα. Σε όλα. Σε όλα, αλήθεια. Επιβλητικός. Δηλαδή κάτσε μαλλιώς για ομάδες, για αθλητισμό, για παιχνίδια. Δεν το συζητώ. Όταν παίζεις με τραπέζια, ξέρω εγώ, όταν χάνεις τσατίζεσαι, Νόντα. Όχι, πολύ, αλλά λίγο το έχω έτσι, αν κάνω λάθος δικό μου. Α! Όχι ότι αν χάνω επειδή με κερδίζει ο άλλος, που είναι καλύτερος. Γιατί εγώ αυτό ήθελα να μάθω. Όχι, εντάξει, θα ζήσουμε και σήμερα. Συνεχίζω με Κωνσταντίνα. Τι ωραίο χαμόγελο. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Πάμε τον Νόντα από εδώ τώρα. Θέλουμε και μια Κωνσταντίνα, ρε παιδί μου, να σε κάνει. Κατά βάθος είναι ψυχούλα αυτός τώρα. Αυτό το παίζεις. Είναι ψυχούλα, δεν το καταλαβαίνεις. Εσύ είσαι ψυχούλα ή επειδή εσύ φαίνεσαι τώρα ποντικάκι μικρό, είσαι τσαούσα. Λίγο. Λίγο. Ποιο να ρωτήσω, είναι εδώ η δική σου. Είναι ο μπαμπάς. Μπαμπάς είναι εδώ, πού είναι ο μπαμπάς. Είναι τσαούσα η κόρη σου. Αρκετά λοιπόν. Τι έχουμε να τραπέξουμε σήμερα σοβαρά. Το μπαμπά τον ταλαιπωρείς. Όχι. Με την καλή έννοια, ξέρεις, επειδή πας και έναν μπαμπούλι και τέτοια εντάξει, κάνεις. Λιγάκι μου. Τα κάνεις λιγάκι, αυτά. Ναι, έχει άλλο κορίτσι ο μπαμπάς. Όχι, έχει ένα αγόρι μου. Την πάτησε ο μπαμπάς. Καλώς όρισες, κορίτσι. Κορίτσι του μπαμπά, καλώς ήρθες. Και δεν μου φτάνε μία. Δεν μου φτάνε μία γυναικάρα με τα κόκκινα. Έχω δύο τώρα. Πώς είσαι, Λένα μου, κορίτσι μου. Πώς είσαι, Αλάνη. Το ξέρεις να βάλει κόκκινα, δεν το ξέρεις. Δεν το γνώριζα. Αλλά τι έκανες μεγάλο σπάσιμο, έχεις ντυθεί ροσονέρι, δηλαδή από όλων Καλαμαριάς και πάνω. Μέχρι Μίλαν φτάνουμε, ξεκινάμε από Απόλλωνα βέβαια πάντα. Δεκτό, και πάμε μέχρι Μίλαν. Από πού κατάγεσαι, ε? Η καταγωγή μου από τα βόρεια Τζουμέρκα. Οπα. Συγκεκριμένα από Πράματα. Πάρα πολύ ωραία. Πράματα. Πράματα. Αυτά.
Στα πράγματα εκεί λοιπόν υπάρχει ακόμα πληθυσμός έτσι καλός. Ναι, ναι. Η τελευταία απογραφή μπορεί να. Ναι. Χιλιάρικο φτάνουμε. Σε χιλιάρικο, μη σου πω και 2.000. Και τα πράγματα και θάματα, παρακαλώ. Το εκπροσωπούνται εδώ. Καλώς όρισε. Θα μάθω κι άλλα μετά για εσάς. Θα τα μάθω όλα τα απόκρυφα. Και όποιος βγάζει λεφτά θα μαθαίνω περισσότερα για αυτόν. Είπα βγάζει λεφτά, Ιωσήφινα. Σημαίνει ότι παίζουμε πρώτο γύρο. Νόντα, πρώτος θα παίξεις, γιατί έχεις αποκτήσει αυτό το δικαίωμα με το γρήγορο πάτημα του κουμπιού. Πάρε την κατηγορία από το κορίτσι μας και ξεκινάμε. Η κατηγορία είναι μουσικά όργανα. Δύο. Πάμε, καλή τύχη. Λοιπόν, ξεκινάμε με μουσικά όργανα και ξεκινάμε και με ένα ερωτηματικό και έβγε. Σίγμα. Ωραία. Μόλις έβγαλες 40 ευρώ, ένα ποσό. Τίποτα. Έχεις και στην τσέπη σου 40, φαντάζομαι. Αλλά έχεις ένα ερωτηματικό που μπορεί να στα κάνει 540. Ή να στα αφαιρέσει και τα 40 και να παίξει η Κωνσταντίνα μας. Τώρα ήρθαμε. Εντάξει, τώρα ήρθαμε. Λογικό. Έκανα τελικά την ερώτηση. Αλήμως. Για να δω αν ήσουν τίποτα σπάγκος. Όχι, βέβαια. Αν ήσουν τίποτα τσίγκος. Όχι, βέβαια. Όχι. Ωραία. Εδώ είμαστε με το 3, με το 2, με το 1. Ναι. Άλλα 500 ο κύριος. Ξεκίνημα για το φίλο μου, διότι στην άλλη ακριβώς πλευρά του τροχού βρισκόταν η χρεοκοπία, οπότε ξαναγυρίζει έχοντας 540 ευρώ στο ενεργητικό του. Σου φέρνω εγώ την επιταγή, γύριζε εσύ. Το πι. Δεν υπάρχει πι. Κωνσταντίνα μου, καλή τύχη σε σένα, είναι η πρώτη συγκυροβολιά. Απολαύσέ την. Για το κορίτσι μας με το καλημέρα. Θα το πάρει όμως. Θα πω το ταφ. Σήκωσε το. Μπράβο. Κι σου κογώ, εδώ. Κοίτα, τσακ. Ωραία. Το μπαλαντέρ θα σε ακολουθεί μέχρι το τελικό. Σπουδάζεις, Κωνσταντίνα μου. Σπουδάζω. Σπουδάζεις. Έχεις επιπλώσει το φοιτητικό σπίτι, τελείως. Μένω με τους γονείς μου, οπότε. Α, σπουδάζεις στην Αθήνα. Κακό, ναι, το ξέρω. Και δεν μπόρεσες να πας να περάσεις κάποια επαρχία. Ναι. Κωνσταντίνα μου, πάμε για το μεταπτυχιακό. θα πω το Δέλτα. Δέλτα για έπιπλο τυνιακός. Όχι, δεν έχει, μάλλον επειδή δεν είσαι φοιτήτρια στην επαρχία. Γι' αυτό. Λένα μου, καλή τύχη σε σένα, εύχομαι. Ευχαριστώ. 80 ευρώ, έλα μου. Το λάμδα. Λάμδα. 160. Νι. Όχι. Έλα τώρα για 10 ευρώ 3 γράμματα. Λένα, δεν πειράζει, δεν πειράζει. 190 έχεις. Αν το λύσεις στη συνέχεια, τα παίρνεις εσύ, αλλά δεν παίρνουν τίποτα. Έλα μου. Για 50. Β. Γιατί ξέρει το πρώτο μουσικό όργανο, αλλά πρέπει να βρει και το δεύτερο. Σ' ακούω. Μη. Μη. Όχι. Και έτσι έπαιξαν όλοι από μία φορά, αλλά ξαναφτάσαμε στον Νόντα, ο οποίος και έχει τα περισσότερα χρήματα, και μάλλον και έχετε περισσότερο για να το λύσει. Αν το λύσει τώρα, τα πήρε. Εάν δεν το λύσει τώρα, πρέπει να γυρίσει. Θα γυρίσω. Ναι. Ωραίο γύρισμα. 100 ευρώ. Το κάπα. Κάπα. 200 ο κύριος. 200 ο Νόντας. Το έχουμε. Όχι. Το ποσό σου, Ιωσήφινα, είναι πάνω από 600-700, πόσο. 740 ευρώ. Άρα με την επιταγή που έχεις στα χέρια σου, σου περισσεύουν και 2 κατοστάρικα για να πάρεις φωνή εντάλλιος. Πρέπει να μου το λύσεις τα επόμενα 5 δευτερόλεπτα, διότι τελείωσαν και τα. Θα πάρω φωνή. Λογικό. Ακούγεται, πες μου ποιο. Το όμικρον. Όμικρον. Να το όμικρον στο δεύτερο μουσικό όργανο, αυτό που σε ζορίζει. Θα αγοράσω. Το έψιλον. Λυπάμαι, δεν υπάρχει στη δεύτερη λέξη. Και μόλις το γυρίσει,
η Ιωσήφινα μας. Θα σου δώσω 5 δευτερόλεπτα για να κάνεις την απόπειρα να το λύσεις. Πάμε. Θα γυρίσω. Δεν έχουμε άλλα σύμφωνα. Έχεις άλλα 4 δευτερόλεπτα. Πάμε. Ωραία. Βιολεντσέλο. Κανονικό. Δεν είναι αυτή η σωστή απάντηση. Κωνσταντίνα, μου ξέρεις εσύ το δευτερόργανο? Νομίζω ναι. Ωραία. Θα το πεις και αντί για 40 ευρώ που έχεις, θα κάνουμε 100, που είναι το ελάχιστο ποσό που μπορούμε να δώσουμε σε κάθε γύρο. Και τον μπαλαντέρ. Παρακαλώ. Λοιπόν, βιολοντσέλο, κανονάκι. Βιολοντσέλο και κανονάκι. Ναι. Η αλήθεια είναι και το βιολοντσέλο κανονικό ήταν, δεν είναι ένα μασινίδιστο βιολοντσέλο. Ένα κανονικό βιολοντσέλο, τώρα μεγάλο. Το κανονάκι το ξέρω καθόλου. Λοιπόν, το κανονάκι που είναι άλλο τύπου όργανο. Είναι, πώς έχουμε εμείς εδώ το σαντούρι που παίζει αρετή και τιμέ, ένα τέτοιο πράγμα είναι. Λοιπόν, το κανονάκι το ήξερε και ο Νόντας, αλλά το ήξερε όταν παίζαμε video games παλιά και έλεγε πω φίλε, έχω πάρει 3 κανονάκια, έχω άλλη μια ζωή. Αγόρι μου, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Και λέω δεν πειράζει, γιατί όσο εσύ δεν έβγαλες αυτό το ποσό, δεν μπορούσαν ούτε τα κόρτσια να βγάλουν κάτι. Έτσι, η Κωνσταντίνα που πήρε το πρώτο της κατοστάρικο τώρα, απλά σε εσωφάρισε. Δεύτερος γύρος. Λοιπόν, για να σας γνωρίσω λίγο καλύτερα, κυρίως τη Λένα, η οποία δεν έχει βγάλει ακόμη χρήματα, έχει κανένα ωραίο κουσούρι. Ωραίο, ναι, με την έννοια την θετική. Όχι, την αρνητική, τι μας πέρασε, κάτι αρνητική εκπομπή. Αυτό λέω, να το διευκρινίσουμε. Τι έχει, είναι ψυχαναγκαστική. Είσαι. Και τίνω να γίνω όλο και περισσότερο, δεν ξέρω. Οι άνθρωποι γύρω μου το προκαλούν. Εσύ, Κωνσταντίνα. Εγώ είμαι full. Τι είσαι? Full. Cool. Full. Ψυχαναγκαστική. Full, ναι. Δηλαδή, παιδιά, προσέξτε τώρα, καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Αν για παράδειγμα, εγώ κατά λάθος μου σηκωθεί ο Γιακάς έτσι, δεν θα μπορούσαν να παίξουν τα κορίτσια. Θα μου πούνε εξή. Αυτό, Πάμε να παίξουμε τον επόμενο γύρο. Νόντα, έπαιξες πριν πρώτος, άρα είναι η σειρά της Κωνσταντίνας. Τώρα, στην κατηγορία που έρχεται. Η κατηγορία είναι μυθολογία. Μυθολογία. Ρε εσύ, Ιωσήφινα, μια μικρή βοήθεια. Υπάρχει η αιγυπτιακή μυθολογία, η σκανδιναβική μυθολογία και φυσικά η ελληνική. Τι έχουμε τώρα εδώ? Τι θεωρείς ότι θα είχαμε? Έλα, βόηθα λίγο. Ελληνική θα ήθελα να σου πω την αλήθεια. Ελληνική είναι. Ωραία, εντάξει. Να το διευκρινίσουμε έτσι. Μα τον Όσυρη μπορεί να ήταν κάτι άλλο. Κωνσταντίνα, παίξε. Θα πω το κάπα. Κωνσταντίνα μου, έχεις κερδίσει το δικαίωμα να πεις άλλο ένα σύμφωνο, χάρη στο 1-1 που έφερες και μου τα λες τώρα. Το νι. Άλλα 40 αβίαστα ευρώ. Κωνσταντίνα μου, πάμε πάλι. Για 30 ευρώ. Το ταφ. Όμως αυτό με το 1-1 γράμμα είναι λίγο ψυχαναγκαστικό τώρα, έτσι. Το λένε ξέρω, τα και φορτώνει ήδη. Έλα, πάμε, βρες ένα πενταπλό να τελειώνουμε. Έλα. Ναι, είναι ένα δωρεάν φωνήεν για σένα. Το αλφα. Πολύ ωραία και αυτό. Μπράβο, ένα δωρεάν φωνή. 3 αλφα. Πάμε καλά. Ρε, θα σπουδάσεις κάποια στιγμή που θα πάει. Θα σε στείλουμε στο Λονδίνο για αναπτυχιακό. Διάλεξε. Θα πω το πι. Μπράβο, δωρε επιταγή δική σου. Έπιπλα την 20, 20 παρακαλώ τώρα για να πάρει 3 γατοστάρικα. Πάμε. Θα πω το ρο. Ρο. Ρουάντα. Τέλεια. Πολύ ωραία. 2 ρο. 40 ευρώ ακόμη. Έχεις 470 ευρώ, μεταξύ των οποίων 170 εύκολα διαχειρίσιμα για φωνήεντα. Θα πάρω ένα. Ποιο? Το όμικρον. Όμικρον, Ουγκάντα. Να γυρίσω. Μυθολογία. Για να σε δω λίγο. Θα πω το Θήτα. Είπες το Βήτα ή το Θήτα? Το Βήτα. Πες το μεθάρος. Βήτα. Ναι. Δεν έχουμε. Ήθελα να σου εξυψώσω το ηθικό γιατί ξέρω ότι δεν υπάρχει. Γιατί έχω λύσει το γρίφο μόλις τώρα. Αν λέει να τον έχεις λύσει και εσύ το γρίφο, θα πάρεις 100 ευρώ γιατί είσαι φίλη μου. Αν θέλει να γυρίσει, μπορεί να γυρίσει κιόλας. Α, να γυρίσω. Ό,τι λέω εγώ κάνεις. Και αν φέρω κάτι παραπάνω. Κοίταξε, οι πιθανότητες του να φέρεις, ξέρω εγώ, πάνω από 100 ευρώ
είναι αρκετές, θα έλεγα. Mm. Γιατί money money, μόνο τα δωράκια που είναι μέσα είναι πάνω από 100 ευρώ. Συν το 200, συν το επί 2, συν το 150. Ρίξε μία, ρε Λένα. Ρίξε μία, ρε Λένα. Καλά, τα συζητάμε. Ρίξε μία. Μπράβο, Λένα μου. Μπράβο. Πες το, το ξέρεις, πες το. Να το πω. Ναι, όχι το γρίφο, το 150, έρχεται, έρχεται. Θέλω λάμδα. Θέλεις λάμδα, πάρε λάμδα. 300, μπράβο κορίτσι μου, μπράβο κορίτσι μου. Αν έχει τύχη, διάβαινε και ριζικό, ποιος γυρίζει, κερδίζει. Τα συνδύασα και τα δύο μαζί εγώ. Αυτά τα έφτιαξα. Και αν μου το λύσει, σου δίνω 3 καλωστάρικα γιατί είσαι ωραίος τύπος. Και τύπος για υποδρομίες άσκοτ με αυτό το φοβερό κόκκινο που φοράς. Ευχαριστώ. Μόνο το άλογο σου λείπει. Πάρε 300 ευρώ για την ώρα. Θέλεις 300? Τα θέλω. Ακούω. Ευτέρπη, Καλλιόπη, Ουρανία. Ευτέρπη, Καλλιόπη, Ουρανία. Τρεις μουσες δίνουν 3 εκατοστάρικα. 100 ευρώ η μία. Να είναι καλά. Εντάξει, 100 ευρώ η μουσα για την Λένα μου, που πλέον μπαίνει και αυτή στο παιχνίδι των χρημάτων, διότι πήρε αυτά τα 3 εκατοστάρικα και με αυτό το συγκλονιστικό ποσό έχεις βγάλει. Πώς να το κάνω να φανεί ωραίο αυτό, γιατί είναι εντυπωσιακό. Θα το κάνω τώρα. Πρόσεξε με, Λένα, πρόσεξε με, παίρνω ύφος. Κουμπώνω και σακάκι για να φανεί πιο ωραίο. Και πάω και εδώ μπροστά στον κόσμο. Είναι αυτά τα τεχνικά σκηνοθετικά τρίκ του Γιάννη Γαλανούλη για να φανεί ότι έχουμε κάνει κάτι φοβερό τώρα. Έχει βγάλει 3 ολόκληρα κατοστάρικα και με αυτά τα 3 κατοστάρικα έχει εξοντώσει τον ανταγωνισμό. Σκεφτείτε ότι η Κωνσταντίνα και ο Νόντας μαζί, combine, σε συνδυασμό δεν έχουν φτάσει τα λεφτά της Ελένας. Τι άλλο να κάνω, ρε παιδί. Τουλάχιστον να σας πω ότι έχετε βγάλει όλοι χρήματα και δείχνει ότι όλοι μπορεί να λύνετε γρίφους. Έχετε όλοι δίπλωμα, γιατί για τη Λένα και για τον Νόντα ψηλό είμαι σίγουρος ότι έχουνε. Κωνσταντίνα, είναι μικρούλα, έχεις δίπλωμα? Όχι, αλλά θέλω. Και πώς θα οδηγήσεις το κορυφαίο, το νούμερο 1, το βασιλιά των compact crossover σε αυτοκίνητο που υπάρχει, το Nissan Juke. Πώς. Πρέπει να πάρω. Θα το πάρεις το δίπλωμα, βεβαίως. Και δίπλωμα, έχει συναρπαστικές καινοτομίες και τεχνολογίες, έχει φοβερό στυλ, έχει φοβερά νέα χαρακτηριστικά, αλλά χρειάζεται και ένα βασικό χαρακτηριστικό στον οδηγό. Να έχει δίπλωμα. Αλλιώς Κωνσταντίνα, κάνουμε δουλειά. Θα το οδηγεί ο μπαμπάς. Δεν πειράζει, θα το οδηγεί. Πειράζει, ο μπαμπάς είναι το δικό του. Έτσι, να οργανωθούμε λίγο. Οργανωθείτε κι εσείς, τι περιμένετε, θέλετε αυτοκίνητο, κοίτη από το σπίτι, έτσι. Δεν θα έρθετε εδώ. Έλατε μια βόλτα, καφέ, κερνάμε. Για να έρθετε να παίξετε κι εσείς, μπείτε στη σελίδα μας τροχός.star.gr ή τηλεφωνήστε στο 211-187-8090. Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Και να σας πω κάτι. Εντάξει, τώρα έχει βγάλει 300 ευρώ η Ελένα, έχει βγάλει η Κωνσταντίνα. Κάτσε, έχει βγάλει ο Νόντας. Όλοι έχουν βγάλει κάτι. Δηλαδή το κοινό κοροϊδό, μην πάρει ένα ρολόι Σέκτορ. Σέκτορ είναι όλοι μου, προχωρούν οι κορυφαίοι. Extreme sports athletes. Οι κορυφαίοι. Και δεν θα το φορέσει το κοινό. Και για την ακρίβεια, εγώ θα πάω τώρα το λουράκι στο χέρι να το δώσω στο κοινό. Δώστε μου λίγο χρόνο, γιατί τώρα έχω βαρύνει και λιγάκι γερνάω. Καταλαβαίνετε, πάω πιο αργά. Θέλω και λίγες διαφημίσεις για να το κάνω. Πάμε! Ελάτε, ελάτε, σας παρακαλώ. Έχει πάει 7 η ώρα. Είναι η ώρα που μπαίνει το πολύ χρήμα στο τροχό της τύχης. Είναι η ώρα του τρίτου γύρου. Νόντα μου, ξεκίνησες δυνατά. Μετά που πήραν κεφάλι τα κορίτσια σιγά-σιγά. Κυρίως η Λένα που έχει βγάλει και 3 εκατοστάρικα. Είναι και δύο. Και όχι τίποτα. Είναι και δύο γυναίκες αντίπαλοι σήμερα εδώ πέρα. Η Λένα, ωστόσο, παίρνω ότι κέρδισε τα 3 εκατοστάρικα, πέσει και πρώτη τώρα. Καλό. Καλό. Πολύ καλό, Λένα μου. Καλύστο. Η κατηγορία έρχεται τώρα σε σένα και ξεκινάς. Η κατηγορία είναι λαϊκή φράση. Μια λαϊκή φράση, έτσι αλανιάρικη λίγο, που τη λέμε συχνά. Λαϊκή φράση. Παιδιά, αυτό με τα έπιπλα 900, το κοιτάξτε λίγο. Θέλω να πω ότι το έχετε φέρει 4 φορές μέσα σε 3 γύρους. Θα αρχίσω να πιστεύω ότι μένετε σε σπίτια φοιτητικά όλοι, ξέρεις. Περίπου. Περίπου. Τι έχεις ανάγκη?
Αυτή τη στιγμή από έπιπλα. Καναπέ. Καναπέ. Τον έχω εδώ εγώ. Κοίταξε. Τον έχω φορτώσει. Έτσι. Ένα γωνιακό. Εγώ μεταφορά τινιακός.gr. Λέγε. Λοιπόν, τάφ. Τάφ, όπως λέμε, τινιακός. Τινιακός. Έρχομαι. Έφτασε μέχρι να σηκώσει τη φέτα του τινιακού. Το φέρνω εγώ τον καναπέ εδώ. Ξαναπέξει. Σίγμα. Ωραία. Ξανά. Σαράντα τώρα. Κάπα. 4-20 αγοράζεις φωνήεν. Θέλω λοιπόν ένα φωνήεν και αυτό που θέλω είναι το... Ήτα. Υγεία δεν έχουμε. Νοντά, σειρά σου. Ωραία, σήκωσε το detective. Η Ιωσεφίνα, ετοιμάσου, θα σε στείλει τώρα να ανοίξεις ένα κουτάκι. Ένα κουτάκι, όποιο θέλεις, από ποια λέξη. Από την πρώτη, τη δεύτερη. Από την πρώτη. Την πρώτη, ναι. Ποιο. Το δεύτερο. Το δεύτερο γράμμα της πρώτης λέξης, Ιωσεφίνα. Να ανοίξει τώρα, σε παρακαλώ. Γιώτα, ωραία, είναι σαν να έδωσε 100 ευρώ, αλλά δεν έδωσε 100 ευρώ. Η λαϊκή φράση είχε 3 γιώτα. Μπράβο. Πάμε να βγάλουμε κανένα φράγκο καλό. Έλα τώρα. Για 20. Το μη. Αχ, 20 ευρώ. Δεν βάζουμε ένα καλύτερο στόχο στη ζωή μας. Ένα ρολογάκι, ένα τάμπλετ, ένα κινητό, ένα τρακοσάρι, μια πιταγούλα, ένοντα. Θα μ' ακούσεις. Έλα, με εμένα περιμένεις να σου το πω. Άσπρο σπιθούμε ότι έχουμε στεναχωρηθεί πολύ, αλλά η αλήθεια είναι ότι ρε φίλε 20 ευρώ έχασε. Τώρα μην τα λάβουμε. Ναι, έλα, Κωνσταντίνα μου, πάμε. Το 20 ευρώ δεν είναι τίποτα. Πιο πολύ τον ενοχλεί που χάνει τη σειρά του και η Κωνσταντίνα είναι κοντά στη λύση του γρίφου με ένα σύμφωνο που θα μου πει τώρα. Το νι. Και δεύτερη ευκαιρία και 40 ευρώ και ακόμα πιο κοντά στο να το λύσει. Λαϊκή φράση, την ξέρει. Νομίζω. Νομίζω ότι ξέρει. Δεν είμαι σίγουρη. Τι κάνουμε. Θα γυρίσω. Γυρίζουμε. Να. Πάμε. Όχι ρε παιδί μου. Έλα, φέρε μου τη δεύτερη ευκαιρία γρήγορα. Κάνε και καμία κίνηση, έλα και από εδώ. Έλα να κινηθείς τα μέρη μου. Κοίτα, καλώς όρισες στη γειτονιά. Πώς φαίνεται από εδώ. Υπέροχα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Ξαναπήνεις στη γειτονιά σου. Και γύρισε Μαρία Ντελμπάριο Σόλου. Έλα. Ναι, γιατί πήγαινε, έλα, πήγαινε, έλα, Κωνσταντίνα, εγώ πιάστηκα τα πόδια μου. Με έχετε ξεθεώσει μέσα στους πρώτους γύρους, έλα. Το ζήτα. Όχι, 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 όχι. Λένα, έχεις 3-20, είσαι η μόνη που έχει λεφτά, έχεις και μία δωρεπιταγή. Είναι τέλεια στιγμή για να το λύσεις και να παραμείνεις πρώτη. Αν δεν το ξέρεις, σε περιμένει ο τροχός της τύχης. Ας το προσπαθήσουμε. Το ξύ. 3.40. Ήταν το τελευταίο σύμφωνο και ήξερες μάλλον το γρίφο. Εύχομαι το ξύνα σου επιβεβαίωσε όλες τις λέξεις. Γιατί πρέπει να μου το λύσεις τώρα και δεν μπορείς να πάρεις και φωνή. Σε ακούω 5 δεύτερα. Να το λύσω. Πάμε. Βέβαια, είσαι υποχρεωμένη. Δίνει στα μέσα και στα έξω. Κάτι από όλα αυτά που ακούστηκε δεν ήταν σωστό. Σωστά. Και τώρα ο Νόντας πρέπει να το λύσει σωστά στα επόμενα 5 δευτερόλεπτα. Πάμε. Δεν το ξέρω. Και δεν το ξέρει ούτε ο Νόντας, άρα περνάμε στην Κωνσταντίνα. Πάμε. Είναι στη μέση και στην έξω. Οκ. Και να θυμίσω ότι είναι φράση. Ναι. Κατάλαβες το λάθος σου. Ναι. Η Λένα κατάλαβε το λάθος της Κωνσταντίνας. Με 3 αποτυχημένες
απόπειρες να το λύσουμε, φτάνουμε ξανά εκεί που ξεκινήσαμε. Ας το λιώσουμε. Είναι στα μέσα και στα έξω. Είναι στα μέσα και στα έξω. Σας δόρισε λίγο, αλλά το καταφέραμε. Λοιπόν, είχε που είχε 3 εκατοστάρικα η Λένα. Άλλα 3,40 μαζί με την δωρεπιταγή. Άρα, Λένα μου, πρώτη με 640 ευρώ έναντι 100 της Κωνσταντίνας και του Νόντα. Όλα αυτά πριν τη δεύτερη λεξομαχία που δίνει 200 από μόνη της, αλλά και 2 φοβερά αβαντάζ. Θα σας τα πω σε λίγο ή θα τα πω στον πιο γρήγορο ή στην πιο γρήγορη. Η λεξομαχία αυτή είναι για 200 ευρώ και η κατηγορία είναι ξένο συγγραφέα. Ξένο συγγραφέα στον πίνακα τώρα. Λέξεις 2, πάμε αμέσως. Κωνσταντίνα μου, σε ακούω. Έριξον Ίψεν. Δυνατά. Έριξον Ίψεν. Όχι, μόνο η Λένα και ο Νόντας μπορούν. Και έχει πατήσει πιο γρήγορα ο Νόντας. Έρικος Ίψεν. Κωνσταντίνα και ο άλλος Ίψεν ήταν πολύ δυνατός. Μετά πήγε στη Σουηδία και έκανε καριέρα στα κινητά. Να το ξέρεις. Δεν το καταφέραμε, αλλά το προβάδισμα του Νόντα στις λεξομαχίες είναι ξεκάθαρο. Οπότε έχουμε λεξομαχία, είναι δυνατός. Είναι καλός γιατί είναι σωστός, κυρίως. Νόντα μου, έχεις 200 ευρώ, διαλέγεις την κατηγορία. Έχουμε και λέμε. Φαγητό. Πώς θα πας με το φαγητό? Μια χαρά. Θα πας καλά. Να το τρως ή να το φτιάχνεις? Να το τρώω. Να το τρως. Παροιμίες. Σου κάνει, σου αρέσει, σαν κατηγορία. Η τρίτη είναι στην πόλη. Στην πόλη. Στην πόλη. Πάμε να βρούμε περιοχές αυτής της πόλης. Φύγαμε. Και όταν λέμε για την πόλη, Νόντα, μιλάμε για την Αθήνα. Έτσι, θα μπορούσε να είναι και άλλη πόλη, θα σας το λέγαμε, δεν το κρατάγαμε κρυφό. Θα το βρίσκω. Ψάχνουμε λοιπόν περιοχές στην Αθήνα. Τρεις περιοχές. Νόντα, δώσ' το. Για 10. Το σίγμα. Το κάπα. Το ρο. Ωραία. Και είναι και 90 ευρώ αυτά. Πολύ ωραίο ξεκίνημα. Έλα, μωρέ, ένα μεγάλο. Έχεις φέρει 10, 20, 30, 40. Τα έχεις φέρει όλα αυτά τα μικρά. Το νι. Και μ' αρέσει που βρίσκει γράμματα σε όλο το εύρος των λέξεων και αναγκάζουμε την Ιωσφίνα να πηγαίνει πέρα να δώσει το κόκκινο φόρεμα. Κάτι που αρέσει σε όλο τον κόσμο, καταλαβαίνεις. Ωραία. Γι' αυτό το κάνεις. Επίτηδες. Συνεχίζω. Δέκα, είκοσι, τριάντα, σαράντα, πενήντα, Νόντας. Το μη. Όχι. Κωνσταντίνα μου, πάμε. Το πι. Παιδιά. Θα έχεις ως νηπιαγωγός αργότερα, αλλά πι εμείς δεν έχουμε τώρα. Και έχουμε τη Λένα, η οποία είναι πρώτη. Την πάνε καλά οι τελευταίοι γύροι, πάει πολύ ωραία και ίσως να το συνεχίσει και σε αυτό το γύρο, στον τέταρτο. €80. Βίτα. Βίτα, βούρκος. Ωραία. Το Βίτα υπάρχει στην πρώτη περιοχή της Αθήνας, την οποία μάλλον βρήκες, Λένα. Την πρώτη, ναι. Με τις άλλες τίποτα. Και τη δεύτερη. Και τη δεύτερη. Όπα, έμεινε μία περιοχή. Πάμε. Αρχόντισα είσαι, Λοξάνδρα και πάνω. Λέγε. Το φι. Μπράβο, γιατί και το βρήκες. Και δεύτερη ευκαιρία. Με χαρακτηριστική άρνηση μπορεί να παίξεις. Έχεις 120 και όσο να αγοράσεις μπορείς. Αν δεν θέλεις, γύρισε πάλι. Να αγοράσεις φωνή, εν. Μπορείς, μπορείς. Είναι... Πλέον έχεις το ποσό
Αλφα. Σε όλες τις περιοχές υπάρχει αλφα. Αλλά εσύ το χρειάζεσαι στην τρίτη περιοχή. Και βολεύει, βολεύει. Θα μπορούσε να είναι η Ραφίνα, αλλά ναι, ήταν στην αρχή. Αλλά δεν είναι η Ραφίνα προφανώς, είναι κάτι άλλο. Γυρίζω. Αναγκαστικά. Χι. Χι. Χι, χι, χι. Χρήστος. Λοιπόν, Νοντά. Έχουμε δεύτερη ευκαιρία. Θα έπαιζες τώρα, αλλά έχει δεύτερη ευκαιρία η Ήλενα. Η οποία πρέπει τώρα να γυρίσει ή να το λύσει σε 5 δεύτερα. Ένα να πράγμα. Γυρίσω. Και θα είναι ένα ιδανικό κλείσιμο, αν βρεις έστω ένα σύμφωνο, είναι 3 εκατοστάρικα. Ζήτα. Ζήτα. MLS tablet, MLS κινητό, τέλεια όλα, αυτονομία 140 ώρες, φοβερά πράγματα. Νομίζω ότι είσαι έτοιμη να το λύσεις, το ζήτα ήταν το γράμμα κλειδί, για να μου πεις ότι η πρώτη περιοχή είναι... Βύρονας. Η δεύτερη είναι... Κεσαριανή. Και η τρίτη... Ζωγράφου. Από πάνω προς τα κάτω, έχετε κάνει φόρα. Λοιπόν, αυτό γιατί το είπα. Γιατί η Ιωσήφινά μου, εσύ τώρα μαθαίνεις στην Αθήνα γιατί είναι κριτικοπούλα, μου έχει τύχει η Λένα να είμαι με βενζίνη ως φοιτητής. Τώρα ξέρεις, είχαμε 5 ευρώ βενζίνη, το βάζαμε στο αυτοκίνητο, όχι στο παπί, και μου έχει τύχει να είμαι στο Βύρονα. Και κατεβαίνω, θέλω να πάω κέντρο Αθήνα. Με σβηστώ από Βύρονα, κατέβηκα στο γράφο, δεν κατάλαβε κανείς τίποτα, έτσι, κατηφοριά. Γι' αυτό το θυμάμαι. Πάλι καλά, είχα προλάβει να αφήσω ένα ραντεβού επάνω στο Βύρονα από ζωγράφου. Εκεί χρειαζόταν βενζίνη. Στην ανηφόρα. Εσύ έχεις βενζίνη 330 ευρώ ακόμη, άρα φτάνει στο χιλιάρικο. Μπράβο, Λένα! Για την ακρίβεια σου λείπουν 30 ευρώ για να φτάσεις στο χιλιάρικο. Μπορεί να τα βρεις στον επόμενο γύρο. Είναι μπόνους γύρος για 200 ευρώ. Κωνσταντίνα μου, είσαι έτοιμη? Να. Πάρε την κατηγορία και ξεκίνα. Η κατηγορία είναι παροιμία. Το σίγμα. Ό,τι πεις. Το ταφ. Όχι, και έχασε 100 ευρώ, Λένα. Κάπα. Νόντα. Το πι. 150. Ένα μεγάλο ποσό δεν σε θυμάμαι να έχεις φέρει, αλήθεια. Το ρο. Ενώ τα πετυχαίνει τα γράμματα και τα πετυχαίνει διπλά και τριπλά. Αλλά είναι τα ποσά που φαίνεται μικρά. Ρε φίλε, έχουμε βάλει 500 μέσα. Δεν μπορεί να μην ψήνεσαι. Σε τρώει το χέρι για 500. Με τρώει. Έλα, έλα, έλα. Μάλιστα. Με τη φαγούρα θα μείνεις, έλα, Νόντα. Το μη. Πιο πολύ κουράστηκε η Ιωσήφινα παρά το δεκάρικο που πήρε. Δηλαδή δεν άξιζε τόσο πολύ. Τουλάχιστον όταν δίπλα τη να έκανε ένα έτσι, ρε παιδί μου. Νόντα, μη μου κουράσει το κορίτσι. Αν είναι να το κουράσει, να αξίζει, να είναι τριψήφιο. Ή να μην το κουράσει καθόλου. Να χάσει σειρά σου, να μην σκάζουμε. Ξεκουράσου, Ιωσήφινα, χαλάρα, πάρε το ρεπό σου. Λοιπόν, Κωνσταντίνα μου. Το νι. Λένα. Έχουμε 80, έλα μου. Δέλτα. Πλησιάζουμε σιγά σιγά
βρίσκουμε την άκρη μας. Βρήκαμε την τελευταία λέξη σίγουρα όλοι και με 50 ευρώ θα βρούμε και κάποια άλλη. Τώρα έλα. Λάμδα. Λάμδα. Μπορώ να πάρω φωνή. Το ποσό που έχεις αυτή τη στιγμή... Έχουμε 130 ευρώ. Μπορούμε να αγοράσουμε. Τι θέλεις. Το αλφα. Αλφα. Όμορφα. Τώρα γυρίζεις αναγκαστικά. Το χ. Άλλα 40 ευρώ. 70 τώρα, Λένα. Σε πολύ χαμηλά επίπεδα και οι τρεις παίκτες σε αυτό το γύρο. Παρότι έχουμε βρει ένα σωρό γράμμα. Μπορώ να πάρω φωνή, εν. Όχι, Λένα, μου έχεις μόνο 70 ευρώ. Α, σημαίνει. Να σε δανείσω εγώ 30, αλλά θα τα πάρω με τόκο πίσω. Μετά δεν σε συμφέρει. Αλλά τώρα που θα πάρεις 300 ευρώ και θα πας τα 370, πάλι δεν θα μπορείς να πάρεις φωνή, εν. Αλλά θα έχεις τουλάχιστον κινητό και τάμπλετ. Το β. Ούτε καν. Ούτε καν. Και έκανα και την κίνηση εγώ. Πρέπει να πάθω λουμπάγκο για να σου φέρω τα δώρα και δεν το κέρδισες. Και τώρα ο Νόντας θα μου γυρίσει ξανά. Ή ο Νόντας μάλλον μπορεί και να αγοράσει, έτσι. Έχεις 2,20. Εσύ μπορείς να αγοράσεις Νόντα, αν θες. Όχι. Άγια σου. Επιτέλους, ρε Νόντα. Τάμα είχα κάνει στην Παναγιά της Τίνου να φέρεις επιτέλους ένα ποσό που να μην είναι 10, 20, 30, 40, 50. Μέχρι εκεί πήγαινες. Τώρα, μην τολμήσεις. Ναι, αλλά τώρα που δεν το ξέρω το φέρα. Μην τολμήσεις να κάνεις λάθος γράμμα τώρα. Το φι. Φι, φρόσο. Όχι. Να κουραζόμουν δικαιολογημένα τουλάχιστον. Δεν πάει καλά αυτός ο γύρος. Και οι τρεις παίχτες έχουν ζοριστεί. Με τις παροιμίες δεν είναι καλή, είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά δεν έχουν ούτε την τύχη να βρουν τα γράμματα. Ωστόσο, υπάρχει κάτι καλό που έχει γίνει. Έχουν εξοντώσει όλο το ελληνικό αλφάβητο. Τι έχουν μείνει, 3-4 γράμματα. Θα τα πούνε, θα υπάρχουν. Δεν μπορεί. Έτσι δεν είναι, Κωνσταντίνα. Έτσι. Έτσι δεν είναι, Κόσμε. Ναι, Κόσμε. Μα δεν βρίσκεται, δεν βρίσκεται. Έχει πέσει κατά το κοινό μας που έχει βρει την παροιμία εδώ και πολλή ώρα. Κι εγώ την έχω βρει, αλλά. Όπα, τι είπες τώρα. Την έχω βρει, αλλά δεν. Ο τροχός δεν βοηθάει. Την έχει... Λοιπόν, τώρα για σένα 500. Πάμε, 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 πάμε. Μπορεί να μην ήταν 500, αλλά ρολογάρα Sector Σένια. Σένια, μιλάμε δερμάτινο μπρεσελέ. Φοβερό, δεν το χτυπάς κάτω έτσι, θα σπάει. Να το δοκιμάσω, θες το δικό μου, κοίτα. Όχι. Έσπασε. Όχι, γιατί είναι Sector. Α, Extreme Sport ρολόι. Αλήθεια, Κωνσταντίνα. Τα Sector γι' αυτό φημίζονται. Πες μου το γράμμα που ξέρεις ότι υπάρχει και πάρε ρολογάρα Sector No Limits. Το θήτα. Θήτα. Μπράβο, δικό σου. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Κωνσταντίνα, 2,50. Το λύνω. Μόλις είδε λεφτά, σου κατάω πάρω τώρα. Λοιπόν, όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει δρόμος. €4,50, Κωνσταντίνα. Ξέρεις που έφτασες. Πού? Λίγο πιο κοντά στη Λένα. Έχει 5,50, η Λένα έχει 9,70, ο Νόντας έχει 300 και έρχεται τώρα το Nissan Juke που δεν έχει ακόμη οδηγό. Βέβαια, εδώ έχουμε ένα πρόβλημα σήμερα. Αν κερδίσει η Κωνσταντίνα, το Nissan Juke θα παραμείνει χωρίς οδηγό, γιατί η Κωνσταντίνα δεν έχει δίπλωμα και θα οδηγήσει ο μπαμπάς. Πώς θα φύγεις από εδώ, εγώ θα οδηγήσω. Όχι, θα πάρω δίπλωμα όταν βγω από εδώ. Και το μπαμπάς θα κρατήσουμε εμείς μέχρι να πάρει δίπλωμα. Όχι, θα το πάρει ο μπαμπάς. Γι' αυτό σου είπα εγώ, ο μπαμπάς είναι έτοιμος εδώ, φορτωμένος με ένα αμάξι και θα πηγαίνεις. Να σε ενημερώσω ότι σύντομα, και να και όλο τον κόσμο, ότι πολύ σύντομα θα μπορούν να παίρνουν δίπλωμα από τα 17 στην Ελλάδα, αλλά θα πρέπει να συνοδεύονται από οδηγό έμπειρο που είναι πάνω από 25 ετών. Ναι. Εσύ τα έχεις ξεπεράσει όλα αυτά βέβαια, το δίπλωμα σου λείπει και ένα αμάξι. Ναι. Nissan Juke, αμάξι που έχει διόροφο Ford Pagage. Διόροφο. Αντάς τι χωράει, ε.
Με αγάπη, με αγάπη. Λοιπόν, φτάσαμε λίγο πριν τον τελικό και κοιτάξτε τι έχουμε εδώ. Μία περίπτωση τριών παικτών που και οι τρεις μπορούν να λύσουν γρίφους και μας το έχουν αποδείξει. Γιατί έχουν λύσει όλοι οι γρίφους, έχουν βγάλει όλοι χρήματα, με αποτέλεσμα κανείς από τους τρεις να μην μπορέσει να ξεφύγει. Φανταστείτε ότι η Λένα που είναι πρώτη δεν έχει καμία ασφάλεια εκεί που βρίσκεται, γιατί έχει 970 ευρώ. 550 Κωνσταντίνα και 300 Ανώντας, μπορείτε πολύ απλά με μία φέτα και μία μαντεψιά να βρεθείτε στην πρώτη θέση από την τρίτη θέση. Ή να βελτιώσετε, Λένα μου, τη διαφορά, έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να σε φτάσει. Αν λύσεις όμως εσύ το γρίφο τώρα, γιατί είναι ο τελευταίος, είσαι ούτως ή άλλως η φιναλίστ. Θα είσαι, θα το μάθουμε τώρα στον τελευταίο γύρο του παιχνιδιού. Η κατηγορία είναι φαγητό. Φαγητό. Λένα μου, είναι η στιγμή που παίζεις πρώτη, είσαι πρώτη, μείνε πρώτη. Δεύτερη ευκαιρία. Μάλιστα. Τι σε άγχος, το πρώτο γράμμα πρέπει να πεις. Α, ναι, τάφ. Τάφ. Δεν καταλαβαίνω τι σε αγχώνει. Αφού κουτουρού θα το πεις. Ωραία. Καλύτερα που φέρεις αυτό παρά 500 άλλο. Θα το καταλάβεις. Θα με θυμηθείς το φίλο, στον Πέτρο. Θα το θυμηθείς λίγο, θα έρθει τα λόγια μου, έλα. Ας γυρίσουμε. Σίγμα. Σηκώνεις το θαυμαστικό και βρίσκεις από κάτω είτε κάτι εκπληκτικό, το jackpot που σου διπλασιάζει τα χρήματα και πας για 2.000, είτε τη χρεοκοπία που σου αφαιρεί 80 ευρώ και τη σειρά σου. Τι θα κάνεις? Θα ρισκάρω. Θα ρισκάρεις? Λένα, να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα αυτή την απάντηση και μπράβο σου, γιατί είσαι πολύ θαραλέα. Από ένα γνήσιο διδυμάκι, ναι. Όντας και εσύ ο ίδιος. Ναι, απλώς είναι ένα σημείο, ξέρουμε ότι δεν υπάρχει άλλος γύρος και επειδή είσαι πρώτη, είναι ένα ρίσκο χοντρούλικο, αλλά καμιά φορά εμείς οι μη τρελοί, να το πω, κάνουμε πράγματα που κανείς δεν περιμένει. Αλλά μέχρι κι εγώ που είμαι θεότρελος. Δεν θα το κάνεις. Δεν θα το σήκωνα. Παραμένεις πρώτη. Παραμένεις πρώτη. Αλλά χάνεις τη σειρά σου. Εντάξει. Το μόνο καλό που σε βρήκε από αυτή την κίνησή σου, αν προσπαθήσω να βρω ένα καλό, είναι ότι δεν υπάρχει πια στο παιχνίδι το jackpot. Το μόνο πράγμα που σε απειλεί είναι το 500, όσον αφορά τουλάχιστον τον Όντα, που έχει μεγαλύτερη διαφορά, ενώ η Κωνσταντίνα βολεύεται και με δώρα. Τώρα, η τύχη σου κρέμεται στα χέρια του Νόντα και της Κωνσταντίνας. Πάμε! Για 80. Το πει. Πει. Πήρες 80 και 80, 160, άρα έχεις 460 και πρέπει να φτάσεις σε 970. Ο δρόμος είναι μακρύς, αλλά όχι δύσβατος, γιατί υπάρχουν μέσα αυτά που χρειάζεσαι. Φέρτα. Δεν κακό το 80. Το ρο. Άλλα 160. Μικραίνει η διαφορά, γιατί τώρα ανέβηκες στα 620. Πάμε. Mm. 180, καθόλου άσχημο ποσό. Το μη. Ένα ρολόι Sector αυτή τη στιγμή έρχεται στα χέρια σου και δύο δεκάρικα σου δίνουν συνολικά 200 ευρώ. Και τώρα, τώρα πια, φίλε, παίζουν πολλά. Πολλές φέτες στον τροχό της τύχης μπορούν να σου δώσουν την πρωτιά με το επόμενο γύρισμα. Ακόμη και τα 150 ευρώ. Πάμε. Το αγαπημένο σου 80 θα κάνει δουλειά. Το νι. Το χρειαζόσουν επί δύο στην προκειμένη περίπτωση. Και τώρα, αλλάζουμε στρατόπεδο. Η αγωνία όμως παραμένει. Το κορίτσι μας με τον μπαλαντέρ θα γυρίσει τώρα και μετά θα κάνουμε σούμα. Πάλι. Ναι, αλλά αυτή η φορά είναι η καλύτερη.
Γιατί τώρα θα βρεθείς 300 ευρώ πιο ψηλά και μια ανάσα από την κορυφή. Το κάπα. Θα ήθελα να σηκώσεις την δωρεπιταγή επίπλων τυνιακός. Και τώρα βεβαίως να κάνουμε τη σούμα. Αυτή τη στιγμή το μικρό μας κορίτσι έφτασε τα 860. 110 ευρώ τη χωρίζουν από την ισοφάριση. Οτιδήποτε μεγαλύτερο από αυτό, σε συνδυασμό με ένα σωστό γράμμα, πρώτη. Το λάμδα. Έφτασες 30 ευρώ μακριά από τη Λένα. Φέρε 40 για την ακρίβεια, για να περάσεις και πρώτη, να μην σοφαρίσεις απλά. Όπως σου το είπα, το έκανες. Κωνσταντίνα, όμως πρέπει να βρεις και γράμμα, αλλιώς δεν εισπράττεις. Το γάμα. Λένα. Γυρίζω. Αναγκαστικά. Εγώ θεωρώ πως το έχω βρει. Ναι. Νομίζω. Το Δέλτα. Το έχεις βρει! Το έχεις βρει, Λένα! Το έχεις βρει, Λένα! Αλλιώς δεν το λες το Δέλτα. Είμαι απέναντί και σε κοιτώ. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλο σύμφωνο. Έχεις κερδίσει ήδη το παιχνίδι. Κλείσε θριαμβευτικά, λύνοντας το γρίφο. Ποιο φαγητό υπάρχει εδώ? Μπακαλιάρος μπουρδέτο. Έχει ξεσηκωθεί. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι εκεί, αλλά τους βλέπεις εδώ απέναντι. Κερκυραίοι οι φίλοι μας τηλεθεατές. Έχουν ξεσηκωθεί και φράζουνε «Μπουρδέτο! Μπακαλιάρος μπουρδέτο, πες το!» Παραδοσιακή, κεντριακή συνταγή. Χριστέ μου, τι καρδιοχτύπη, τι πράγμα να πέρατε λίγο να μετρήσω σφιγμούς. Πω, παιδιά. Ισχύει. Όταν σε να φτάσουμε στο μπαλονάκι, ήμασταν σε μια κατάσταση τρομερή, διότι κάθε απάντηση μπορούσε να δώσει τη νίκη. Τόσο στον όντα μας, όσο και στο μικρό μας, στην Κωνσταντίνα. Χάρηκα πάρα πολύ στον όρσα. Θέλω να σας πω ότι η συμπαίκτηρά σας, η Λένα, με αυτό το θρίλερ κατάφερε να μαζέψει ένα ποσό λίγο πάνω από τα 1000 ευρώ. Το ποσό πόσο είναι, η Ιωσήφινα, συνολικά? 1070 ευρώ. 1070, και με αυτό το ποσό θα πάμε τελικό μόνο και μόνο για να το μεγαλώσουμε. Σωστά. Okay. Α, μπορεί και να μείνει με 1070 όμως, πειράζει. It's okay. Απλώς θα το διαχειριστώ κι αυτό. Όχι, δεν είναι ολοκλήρωση τη φράση μου. Mm. Μπορεί να μείνει με 1070 και ένα αυτοκίνητο. Καλύτερο. Πολύ καλύτερο. Πάμε να το κάνουμε. Συγχαρητήρια για τα 1070 ευρώ. Συγχαρητήρια για την δωρεπιταγή 900 που θα διαλέξει έπιπλα. Συγχαρητήρια για το tablet MLS. Συγχαρητήρια και για το κινητό. Έχει ξεχάσει πότε τα κέρδισε όλα αυτά. Είναι, παίζουμε μόνο 50 λεπτά παρέα, αλλά είναι σαν να έχουμε περάσει μια ολόκληρη μέρα μαζί. Φοβερό. Έτσι νιώθουμε και εμείς και μας αρέσει. Λένα, να μείνει αυτή η μέρα αξέχαστη. Okay. Με το φάκελο που θα φέρει τώρα. Καλή τύχη. Ευχαριστώ. Και μετά κερνά μπουρδέτο, μπακαλιάρο. Έλα, δυνατά. Το 17 είναι. Έχω κουμποθεί και σε περιμένω επίσημος. Δώσ' το μου. Ευχαριστώ. Ιωσήφινα, τελευταία κατηγορία για απόψε. Η κατηγορία του τελικού είναι φυτολογία. Πώς θα πας με τα φυτά? Δεν έχω ιδιαίτερη σχέση. Ελπίζω τώρα και η τύχη πάλι να... Φανή. Τα σωστά γράμματα λύνουν τα πάντα. Λάμδα, ταφ, πι, σίγμα και αλφα. Εντάξει, είναι αστείο να πούμε ότι υπήρχαν μόνο δύο γράμματα, γιατί μόνο δύο υπήρχαν, το αλφα και το σίγμα, αλλά κοίταξε εδώ. 4 αλφα, 4 σίγμα.
Ντόρπια. Έλα. Τέλεια. Σειρά σου. Πρέπει να πω τέσσερα. Τρία σύμφωνα. Ένα φωνή. Ξεκίνα όπως θες. Μπορεί και από το φωνή να θες. Ό,τι θέλεις εσύ. Okay. Γιώτα, το φωνήεν. Ωραία, το γιώτα. Ακούω το πρώτο σου σύμφωνο. Κάπα. Κάπα. Νι. Γράμμα νι. Νεράκι. Και μη. Έχεις πει και το γιώτα, οπότε έχουμε κάπα μη νι γιώτα. Τα γράμματα που θα μπουν τώρα κιόλας στις λέξεις μας. Πολύ ωραίες επιλογές. Μπράβο. Πάμε. Κανένα. Νάρκισσος. Ναι. Το πρώτο το ξέρεις. Δεν το γνωρίζω, όχι. Ποιο ξεκινάει από μαν και τελειώνει σε ας. Παρακαλώ. Μανδραγόρας. Βεβαίως. Ένα λουλούδι σπάνιο, σημαντικό και πολύ γνωστό. Δυστυχώς, εγώ δεν είσαι της φυτολογίας, με τίποτα. Κάποιος δεν έχει γλαστράκια στο σπίτι του. Ναι, καθόλου όμως. Κάποιος δεν έχει ούτε νάρκισο, ούτε μανδραγόρα. Πειράζει, δεν πειράζει. Είναι πολύ εύκολο, μωρέ. Δεν το γνώριζα καθόλου. Με τα γράμματα που έβαλες. Έβγαινε, για κάποιον που το γνώριζε, για μένα. Ναι, μα ήταν πολύ εύκολο πια. Δεν πειράζει, παιδιά. Με την ευχή εδώ να μην υπάρχει το αυτοκίνητο. Σας αποχαιρετούμε και σήμερα, γιατί όποιος γυρίζει κερδίζει. Και ο άνθρωπος που κέρδισε σήμερα είναι η φίλη μου η Λένα. Συγχαρητήρια. Καλοφάγωτα, πήγαινε ταξιδάκι. Και λέω διάφορα γιατί δεν θέλω εδώ να δω τίποτα τρομερό. Γύρνα την άλλη, γύρνα την άλλη. Ναι, εντάξει, γύρνα και από εδώ. Καλά είσαι. Καλά είσαι. Καλό βράδυ σε όλους.